Μεγάλο το πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι καπνοπαραγωγοί στη Ροδόπη. Μετά από την νεκρωτική ίωση που χτύπησε φέτος τα καπνά, οι καπνοπαραγωγοί αναφέρουν πως η ίωση κατέστρεψε ολοκληρωτικά κάποια χωράφια, ενώ επίσης οι ίδιοι παιδεύονται γιατί οι εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει. Η περιοχή μας πηλίγεται από την ίωση, ξέρεις. Ειδικά τον Ομοροδόπη δηλαδή, παναλλακτικά δεν υπάρχει αυτή η ίωση. Αυτό δεν αποζημιώνεται από την ΕΛΓΑ. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, θα πούνε από την ΕΛΓΑ και κανονίστε. Θέλει και να πει και τα ΟΚ στη μέση, πώς θα γίνει, πώς θα δηλώσουν, πώς θα κάνουν. Αλλά η Υπουργή μας υποσχέθηκε όσο μπορούν το γρηγορότερα για να αποζημιωθούν οι καπνοπαραγωγοί μας. Για σκεφτείτε σε ένα νομό 6.000 οικογένειες που ζουν από το καπνό μόνο, μόνο καλλιέργεια είναι. Ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη βέβαια, αλλά οι άλλοι μερικοί έχουν δηλαδή, αλλά εντός στο Τράκη, τον Ομοροδόπη, μόνο καλλιέργεια είναι. Δεν έχουν άλλα εισόδημα, λέτε, απ' έξω θα έρθουν ή θα δουλέψουν και ξέρω από εδώ από εκεί. Για το θέμα είχε γίνει ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία του ίδιου του Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, του Προέδρου της Ένωσης Καπνοπαραγωγών Θράκης, αλλά και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Θράκης. Έχουμε την ιδιωτική νέκρωση στα καπνά, τα οποία είναι μια ίωση που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες και κάνει μεγάλη ζημιά στο καπνό. Μειώνεται η παραγωγή από 50 μέχρι 70% και πολλοί αγρότες έχουν μόνο καλλιέργεια και είναι η ζημιά τους πολύ μεγάλη. Επειδή είναι ιωτικής προώρευσης η αρρώστια αυτή, η παθογένεια αυτή, δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Η ζημιά είναι μεγάλη στους καπνοπαραγωγούς. Η περιφέρειά μας συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας με μεγάλο αριθμό απασχολούμενων και αντίστοιχα μεγάλη συμμετοχή στο συνολικό εισόδημα της περιοχής. Φέτος, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών κλιματολογικών συνθήκων κατά τη χειμερινή και αρινή περίοδο, η παραγωγή και στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας ήρθαν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που οδήγησαν σε εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή καπνού και βάμβακος, ενώ παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης σε σιτηρά και ζωοτροφές. Μενής θέση των καπνοκαλλιεργητών μας εντείνεται προκειμένου από την αγωνία τους για το γεγονός ότι η ΕΛΓΑ δεν καλύπτει καταστροφές από τη συγκεκριμένη ίωση. Είτε φάπαξ μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, είτε σε 5 μηνιαίες δόσεις με την 1η έως 28 Σεπτεμβρίου και την τελευταία 5η δόση έως 31 Ιανουαρίου 2019, καλούνται να εξοφλήσουν τα νέα καθαριστικά ένφια 2018 οι ιδιοκτήτες ακινήτων και αγροτεμαχίων. Τα νέα καθαριστικά θα μπορούν να τα βρουν οι φορολογούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι αγρότες, στους προσωπικούς λογαριασμούς στο Taxis.net. Δεν θα ξεπερνά ένα περιοχή παρέμβαση στα 2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για όλες τις δράσεις μεταποίησης που αφορούν μικρά έργα κόστους έως 600.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Αγκρέντα. Οι αναπτυξιακές υποστηρίζουν πως είναι αναγκασμένες να προκηρύξουν σχεδόν όλες τις δράσεις που έχουν στη διάθεσή τους παρά τα λιγοστά κονδύλια, καθώς οι διαχειριστικές πιέζουν για ολοκληρωμένη παρέμβαση. Μάλιστα, στελέχη αναπτυξιακών σημειώνουν στην Αλόγο Εφημερίδα πως έχει δημιουργηθεί το εξής παράδοξο: ο μέγιστος προϋπολογισμός μίας δράσης να είναι στα 300.000 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις ένταξης να μπορούν να φτάσουν στους 600.000.